Ο κύριος Σόρας είναι κάτοχος αμερικανικών ομολόγων της τάξης των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα αμερικανικά ομόλογα αυτά λήγουν στις 14 Αυγούστου, στις 9 Αυγούστου του 2014. Θα ρωτήσετε πού τα βρήκε ο Σόρας, πώς τα πήρε ο Σόρας. Πρώτον πρέπει να σας πω ότι τα χρήματα αυτά ανήκουν απολύτως νόμιμα στον κύριο Σόρα, διότι μεταδίδεσε στην αμερικανική κυβέρνηση ορισμένα πνευματικά δικαιώματα που έχουν να κάνουν με πολύ υψηλή τεχνολογία. Τεχνολογία που είναι γνωστή στον ελλαδικό χώρο την εποχή του Ζηνός και του Απόλλωνος. Λοιπόν, αυτή την τεχνολογία στις 12:01:16 προσγειώθηκε στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, υπάρχει το βίντεο αν θέλετε να το δείτε στο ίντερνετ, προσγειώθηκε το τελευταίο διαστημόπλιο που έλειπε. Μπορείτε να επαναλάβετε την ημερομηνία, παρακαλώ. 16 Ιουνίου, 12:01, φέτος. Κατέβηκε λοιπόν το τελευταίο διαστημόπλιο, το οποίο ήταν στο διάστημα για 17 μήνες, χωρίς πιλότο, χωρίς ανθρώπους μέσα υποτίθεται, αλλά ήταν για 17 μήνες το διάστημα. Και διερωτάτε κάποιος, με τι καύσιμα. Σας δίνω μόνο λίγο να σκεφτείτε τι μπορεί να σημαίνει η τεχνολογία την οποία δεν θα ήθελε παραδείγματος χάρη κάποιος που πουλάει πετρέλαιο να γίνει γνωστή στη Μαρία, στο Γιάννη και στο Μιχάλη, γιατί θα μπορούσε ίσως να κινεί το αυτοκίνητό του με 10 δραχμές για 50 χρόνια. Καταλάβατε. Να εξασφαλίσει λοιπόν αυτός που πουλάει το πετρέλαιο ότι η τεχνολογία δεν θα δοθεί έξω, πόσα θέλεις τόσα. Δεν έχω να σε πληρώσω, πάρε ομόλογα. Τώρα έχετε την απάντησή σας, γιατί υπάρχουν πολλοί κακοπροαίρετοι που λένε πού τα βρήκε ο Σόρας, γιατί τα έκανε ο Σόρας κτλ. Αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια, την οποία τώρα την έχετε κατοχή σας. Επομένως, τα ομόλογα αυτά είναι κεφάλαιο για το Σόρα. Δηλαδή, αυτό που σας είπε προηγουμένως, εγώ έχω το πόθεν έσχες, ενώ αυτοί δεν έχουν το πόθεν έσχες, τα χρήματα αυτά είναι καθαρά, δεν είναι φορολογήσιμα, διότι είναι ανάκτηση κεφαλαίου. Όταν σου πληρώνει κάποιος κάτι που του δώσες και δεν έχει τόκο μέσα, δεν έχει οποιαδήποτε κέρδος, είναι ανάκτηση κεφαλαίου, άρα δεν υφίσταται σε φορολογία. Μέσα στη συμφωνία του κυρίου Σόρα με την αμερικανική κυβέρνηση υπάρχει σαφώς ότι αυτά τα χρήματα είναι αφορολόγητα και θα δοθούν στις 9 Αυγούστου του 2014. Η πρώτη ημερομηνία ήταν το 2009. Ο πρόεδρος Ομπάμα ανανέωσε τα ομόλογα για 5 χρόνια ακόμα, επειδή δεν μπορούσε το αμερικανικό δημόσιο να πληρώσει όλο το ποσό το 2009, που ήταν η πρώτη επέτειος των ομολόγων αυτών. Έτσι λοιπόν έχετε την απάντησή σας, πού τα βρήκε ο Σόρας τα ομόλογα, γιατί έχει ο Σόρας τόσα πολλά λεφτά.